από το ρεπόρτερ να περάσει λίγο. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω όλους και όλες για την παρουσία σας εδώ, μια παρουσία η οποία μας τιμάει ως κυβέρνηση. Αυτό που θα ήθελα να πω προτού προχωρήσουμε στην ουσιαστική διαδικασία της ενημέρωσης και των ερωτήσεων και των απαντήσεων είναι να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τα καθήκοντά μας είχαμε δηλώσει ότι η απρόσκοπτη ενημέρωση των πολιτών αποτελεί βασική μας προτεραιότητα. Γιατί άλλωστε δεν μπορεί να υπάρξει και δημοκρατία, εύρυθμη λειτουργία της δημοκρατίας χωρίς καλά ενημερωμένους πολίτες. Και η απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρχουν ενημερωμένοι πολίτες είναι να υπάρχουν καλά ενημερωμένοι δημοσιογράφοι, καλά ενημερωμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο σήμερα ξεκινάμε μετά από μια περίοδο περίπου 4 ετών ξανά το θεσμό της τακτικής ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, το briefing, για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε την επικοινωνία με τους δημοσιογράφους, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να διευκρινίσουμε ζητήματα και να απαντήσουμε σε ερωτήματα. Και αυτό το κάνουμε γιατί ακριβώς αυτή η κυβέρνηση πιστεύει ότι ο τύπος, ότι οι δημοσιογράφοι δεν είναι αντίπαλοι της, αλλά στην ουσία αποτελούν πυλώνα της δημοκρατίας. Έτσι θα είμαστε εδώ πέρα κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, για αρχή τουλάχιστον. Μετά ελπίζουμε να μπορέσουμε να το κάνουμε και σε ακόμα πιο τακτική βάση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να παράξουμε ουσιαστική ενημέρωση και όχι απλά να έχουμε έτσι μια διαδικασία να δίνουμε θέαμα στα τηλεοπτικά κανάλια. Αυτός είναι ο δικός μας ο σκοπός, αυτός είναι και ο δικός σας ο σκοπός και νομίζω ότι από αυτή την άποψη θα έχουμε μια ουσιαστική και πολύ καλή συνεργασία. Θα ήθελα να μπω στα ζητήματα της ενημέρωσης. Όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι και οι περισσότερες από εσάς, χθες το απόγευμα, στο Μέγαρο Μαξίμου συνεδρίασε η ομάδα πολιτικής διαπραγμάτευσης με την παρουσία του Πρωθυπουργού. Εκεί έγινε μια ουσιαστική ενημέρωση για την πορεία των διαπραγματεύσεων μέχρι τώρα στο επίπεδο του Brussels Group στις Βρυξέλλες και εκεί ακριβώς συζητήθηκαν και όλα τα ζητήματα, τα ανοιχτά και η τακτική της κυβέρνησης για το επόμενο χρονικό διάστημα. Στο πλαίσιο αυτής της ουσιαστικής συζήτησης που έγινε χθες το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου, τέθηκαν όλα τα ζητήματα. Υπήρξε αυτή η ενημέρωση με άμεση επαφή με τους απεσταλμένους της κυβέρνησης στις Βρυξέλλες, αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Και στην ουσία πήραμε μια πραγματική εικόνα για το πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και δόθηκαν οι κατευθυντήριες από την ομάδα πολιτικής διαπραγμάτευσης για το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι τις διαδικασίες του τον Brussels Group στις Βρυξέλλες τις ξεκινά πάλι σήμερα στις 2 η ώρα Ελλάδος, δηλαδή σε λίγο στην ουσία. Επομένως δεν έχουμε να σας πούμε κάτι νέο που έχει προκύψει μέχρι τώρα για αυτά τα ζητήματα. Και στην ουσία οι διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη. Καταλαβαίνω και το λέω ενδεχομένως για να προλάβω τις ερωτήσεις οι οποίες θα γίνουν. Αντιλαμβάνεστε όλοι και όλες ότι αυτή τη στιγμή η διαδικασία της διαπραγμάτευσης είναι σε εξέλιξη. Και θα ήταν τουλάχιστον άκομψο και αδόκιμο από τη δική μου την πλευρά ως κυβερνητικός εκπρόσωπος να μπω στην ουσία αυτών των διαπραγματεύσεων και να σας παρουσιάσω συγκεκριμένα ζητήματα που είναι αυτή τη στιγμή στο τραπέζι, συγκεκριμένα ζητήματα που αυτή τη στιγμή τελούν υπό διαπραγμάτευση. Αυτό σας το λέω εξ αρχής για να σας πω ότι δεν θα το κάνω από κάποιο έτσι συγκεκριμένο προσωπικό λόγο εάν αποφύγω να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις πάνω σε πολύ συγκεκριμένα επίδικα που διαβάζουμε αυτή τη στιγμή στον τύπο. Αυτό που εγώ οφείλω να κάνω από την πλευρά της κυβέρνησης είναι να σας δώσω το πολιτικό στίγμα αυτών των διαπραγματεύσεων, το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται αυτές οι διαπραγματεύσεις, ένα πλαίσιο το οποίο προκύπτει στην ουσία από τη λαϊκή εντολή που έχει λάβει αυτή η κυβέρνηση από τις εκλογές της 25ης Γενάρη. Αυτά από τη δική μου την πλευρά. Παρακαλώ να αρχίσουν οι ερωτήσεις. Τώρα είναι και δύσκολο σε ποιον θα δώσω πρώτο. Εντάξει, ελπίζω να μην είναι ιστορική σημασία η πρώτη ερώτηση.
Παρακαλώ. Αυτό. Λοιπόν, κύριε εκπρόσωπε, επειδή παρουσιάσατε και τη χθεσινή συνάντηση στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή σήμερα έχουμε 4 Μαΐου, αν εκτιμάτε ότι υπάρχει ο χρόνος για την περιβόητη συμφωνία γέφυρα ή αν η κυβέρνηση έχει κάποιο άλλο στόχο, ενδεχομένως κάποιο πρόγραμμα, θα λέγαμε, στην τελική του μορφή, σε πιο ολοκληρωμένη μορφή. Θα προσπαθήσω να σας απαντήσω ευθέως. Γνωρίζετε πολύ καλά όλοι και όλες ότι με τη συμφωνία της 20ης Φλεβάρη, αυτό που πέτυχε στην ουσία η κυβέρνηση σε συνεργασία με τους θεσμούς αλλά και σε επίπεδο Eurogroup που έγινε αυτή η συμφωνία, αυτό που καταφέραμε είναι να πετύχουμε ένα χρονικό διάστημα 4 μηνών μέσα στο οποίο θα πρέπει να υλοποιηθεί, θα πρέπει να υπάρξει αυτή η λεγόμενη ενδιάμεση συμφωνία. Σκοπός ήταν να καταλήξουμε στο τέλος του Ιουνίου σε μια συνολικότερη συμφωνία η οποία θα αφορούσε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση διαπραγματεύεται, συζητάει και έχει υπάρξει σημαντική πρόοδος σε αυτές τις διαπραγματεύσεις έτσι ώστε να καταγραφεί και αυτή η πρόοδος ως ένα σημαντικό στοιχείο της διαπραγμάτευσης. Σκοπός της κυβέρνησης είναι να υπάρξει αυτή η συμφωνία η οποία θα καλύπτει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος από τα επίδικα ζητήματα τα οποία τελούν υπό διαπραγμάτευση. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, επειδή ο χρόνος κυλάει, σημαίνει ότι μπορεί και μέχρι το τέλος του Μάη, μπορεί ενδεχομένως και μέσα στον Ιούνιο, να φτάσουμε και σε μια συνολικότερη συμφωνία. Αλλά αυτό έτσι και αλλιώς είναι διακύβευμα των ίδιων των διαπραγματεύσεων. Από τη δική μας την πλευρά ως ελληνική κυβέρνηση καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να υπάρξει το συντομότερο δυνατόν αυτή η συμφωνία. Παρακαλώ. Θα ξεκινήσουμε λίγο από εκεί και μετά από εκεί. Έτσι, ναι. Κύριε εκπρόσωπε, έτσι όπως εξελίσσεται η διαπραγμάτευση μετά και την εμπλοκή σε εισαγωγικά του Σαββάτου, η κυβέρνηση εκτιμά ότι επανέρχεται η πέμπτη αξιολόγηση, ότι μπαίνουν δηλαδή στο τραπέζι τα ζητήματα που η κυβέρνηση ήθελε να μείνουν για αργότερα για τη μεγάλη συμφωνία? Καταρχήν δεν θα μπορούσα να το περιγράψω σε εμπλοκή αυτό που έγινε το Σάββατο και θα σας εξηγήσω γιατί. Όλα τα ζητήματα τα οποία τίθενται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων δεν τέθηκαν για πρώτη φορά το Σάββατο, έχουν τεθεί και κατά το παρελθόν. Σε όλες αυτές τις διαβουλεύσεις, σε όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες λαμβάνουν χώρα. Είναι γνωστή η θέση της ελληνικής κυβέρνησης σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα εργασιακά και την αγορά εργασίας. Είναι γνωστή και κατατεθειμένη και η θέση των θεσμών σε αυτά τα ζητήματα. Εμείς από τη δική μας την πλευρά, στο συγκεκριμένο ερώτημα που μου θέσατε για την πέμπτη αξιολόγηση, έχουμε πάρει μια συγκεκριμένη εντολή από τον ελληνικό λαό. Το ζήτημα της πέμπτης αξιολόγησης, το οποίο προϋποθέτει ότι θα ξανατεθούν από την αρχή όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία δεν κατάφερε να τα περάσει η προηγούμενη κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά, η οποία ήταν αυτή η οποία υπέγραψε κιόλας αυτή τη συμφωνία και δεν κατάφερε να αξιολογηθεί με βάση αυτή την αξιολόγηση. Και ο ελληνικός λαός στις 25 του Γενάρη απέρριψε την πολιτική πρόταση του κυρίου Σαμαρά, η οποία κινούνταν σε αυτό το πολιτικό πλαίσιο, και ζήτησε μια εναλλακτική. Λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να, από τη μία, να ξεχάσει τη λαϊκή εντολή την οποία πήρε στις 25 του Γενάρη και από την άλλη να εφαρμόσει το πολιτικό πρόγραμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο ούτε ο ίδιος, όπως παραδέχτηκε άλλωστε σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη, δεν το υλοποίησε.